αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το αεροπλάνο συνεχίζει να είναι το πιο ασφαλές μέσο. Εδώ υπήρξαν κάποιες αναταράξεις. Το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι τραυματισμοί σημαίνει ότι ήταν έντονες αναταράξεις, και όμως κανένας από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε, δεν έπαθε τίποτε. Το αεροπλάνο συνέχισε την πτήση του, που σημαίνει δεν υπήρξε θέματα ασφάλειας. Και αυτό αποδεικνύει ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν πρέπει να φωτίζουν τον κόσμο, δεν θέτουν σε κανένα κίνδυο την ασφάλεια των επιβατών. Είναι καθημερινά γεγονότα. Φαίνεται οι αναταράξεις θα ήταν πλέον έντονες, και το προσωπικό, το οποίο δεν ήταν προσδεδεμένο στις θέσεις του, υπήρξαν αυτοί οι μικροί τραυματισμοί. Δεν υπάρχει δηλαδή προειδοποίηση, δεν αντιλαμβάνονται ότι θα ακολουθήσουν όλα αυτά έτσι ώστε να δώσουν εντολές και στο προσωπικό να καθίσει και να βάλει ζώνη ασφαλείας? Να σας εξηγήσω. Οι αναταράξεις που λέμε, και δεν είναι και ένα αέρος όπως αναφέρεται εκεί στην οθόνη σας και όπως είπε ο ανταπόδοτος, δεν υπάρχει τέτοιος όρος και ένα αέρος. Είναι αναταράξεις οι οποίες συμβαίνουν από αέριες μάζες, οι οποίες είτε συγκρούνται μεταξύ τους και υπάρχουν αυτές οι αναταράξεις, είναι αέριες μάζες από το έδαφος που λόγω θερμότητας πηγαίνουν, εξυψώνονται προς τα πάνω και δημιουργούν αυτές τις αναταράξεις. Δεν είναι θέματα και ένα αέρος, δεν υπάρχουν. Τώρα, πριν ξεκινήσει ένας πιλωτός, παίρνει τα μετεωρολογικά δεδομένα. Εάν είναι καιρικές οι συνθήκες τέτοιες που θα δημιουργήσουν αναταράξεις, προσπαθεί το σχέδιο πτήσης του να είναι τέτοιο που να τις αποφύγει. Επίσης, ο πιλότος πάνω στην οθόνη της οροσκάφος έχει το δικό του ραντάρ. Αν είναι καιρικές συνθήκες, σύννεφα, αστραπές, βροντές, όλα αυτά, θα τα δει, είτε θα προσπαθήσει να τα αποφύγει σε συνεννόηση με το κέντρο ελέγχου, αν θα μπορέσει, είτε προειδοποιεί και τους επιβάτες και το προσωπικό να προσδεθούν για να μην υπάρχουν οποιοδήποτε τραυματισμοί. Φαίνεται, και δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτόν, αλλά φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι ήταν καθαρός ο καιρός, υπήρξαν αυτές οι αναταράξεις λόγω αερίων, μετακίνησης αέριας μάζας, και ξαφνικά μπήκε σε αυτή την κατάσταση και δεν πρόλαβε να πει στο προσωπικό καθίστε κι εσείς να προσδεθείτε. Άρα αυτό που κατά διάρκεια της πτήσης υπάρχει χρονικό διάστημα που μπορεί κάποιος να κινηθεί χωρίς την ζώνη, ισχύει ακόμη? Ή πλέον πρέπει να είναι όλοι δεμένοι για όλη την διάρκεια του ταξίδιου? Βεβαίως. Εάν όλοι οι επιβάτες ακολουθήσουν τις οδηγίες των πιλότων και του προσωπικού, ενώ όσο είναι στις θέσεις τους να είναι προσδεδεμένοι, ισχύει και είναι και πολύ καλή συμβουλή. Αν φυσικά χρειαστεί να πάει στο αποχωρητήριο για οποιοδήποτε άλλο να μετακινηθεί, τότε σε περίοδο αναταράξεων ο πιλότος λέει μείνετε στις θέσεις σας, ή αν δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα μπορεί να μετακινηθεί, αλλά πάλι να καθίσει στη θέση του και να προσδεθεί. Είναι γι' αυτό το λόγο που αναταράξεις συναντούμε καθημερινά σε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πτήσεις, αλλά τραυματισμοί ή οποιαδήποτε επεισόδια δεν συμβαίνουν. Άρα επειδή τώρα θα ταξιδέψουν αρκετοί από ό,τι αντιλαμβάνεστε, λόγος ανησυχίας κανένας? Να μην έχουν κανένα λόγο ανησυχίας. Το αεροπλάνο, αγαπητέ Νικήτα, είναι κατασκευασμένο να αντέχει αναταράξεις πολλές φορές περισσότερης έντασης από τη χειρότερη αναταράξη που μπορεί να συναντήσει κανείς. Υπάρχει και ο αριθμός, εμείς λέμε στην ασφάλεια πτήσεων, 12 φορές περισσότερο να αντέχει το αεροπλάνο χωρίς καμία δομική ζημιά στη δομή του αεροπλάνου από τα χειρότερα επεισόδια αναταράξης που μπορεί να συναντήσει κανείς. Επομένως, ο κόσμος να μην φοβάται, οι πιλότοι και το προσωπικό είναι εξασκημένοι. Αν υπάρχουν τρόποι να αποφύγουν καιρικές συνθήκες, θα το κάνουν. Εάν συμβεί να μπουν αναταράξεις, οι πιλότοι και το προσωπικό είναι εξασκημένοι να πούν τον κόσμο καθίστε στις θέσεις, και από τη στιγμή που είναι καθήμενοι δεν πρόκειται να συμβεί οτιδήποτε, όσο έντονες και να είναι αυτές οι αναταράξεις. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται το προσωπικό ότι ήταν την ώρα που έπρεπε να προσφέρουν φαγητών ή οτιδήποτε άλλο, ήταν ισθάμενοι. Ήταν απότομη είσοδος σε περιοχή αναταράξεων και συνέβησαν αυτά τα μικροεπεισόδια. Επειδή φαντάζομαι εκείνη την ώρα και πολλά άλλα αεροσκάφη πηγαίνουν έρχονται πάνω κάτω στους ίδιους διαδρόμους, γιατί δεν είδαμε άλλα τέτοια περιστατικά? Μπορεί να ήταν μια μικρή περιοχή όπου εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή αυτό το αεροσκάφος, αυτή η πτήση εισήλθεν, και από ό,τι αντιλαμβάνουμε ήταν μόνο μερικών λεπτών. Βγήκε από εκείνη την περιοχή και συνέχισε κανονικά την πτήση του. Φαίνεται αυτό θα συνέβηκε. Ήταν
μια μικρή συγκεκριμένη περιοχή στην οποία εισήλθε αυτή η κτήση χωρίς να έχει προειδοποίηση από τα ραντάρ ή τη μετεωρολογία, γιατί δεν πρόκειται, μάλλον δεν πρόκειται για καιρικές συνθήκες, αναταράξεις λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά αναταράξεις λόγω μετακίνησης αέριων ματζών. Γι' αυτό υπήρξε αυτό το περιστατικό. Απλά αλλά διερωτούμε δεν... τώρα ολόκληρο χειμώνα και δεν ζήσαμε τέτοια περιστατικά, γιατί να τα ζήσουμε τώρα που ο καιρός είναι καλός. Ή δεν εξαρτάται από τον καιρό αυτή η μετακίνηση αέριων ματζών. Τι γίνεται στην ατμόσφαιρα δεν μπορεί κανείς να το ελέγξει. Μιλούμε αεροπλάνο που ήταν 38.000 πόδια. Σε 38.000 πόδια συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν ρεύματα αέρος προς μια κατεύθυνση, ρεύματα αέρος προς άλλη κατεύθυνση και συμβαίνουν αυτά τα. Αλλά ποτέ, αγαπητέ Νικήτα, ποτέ δεν είχαμε τόσοι αεροσκάφους από αναταράξεις. Ποτέ μα ποτέ. Μικροτραυματισμοί εδώ και εκεί μπορεί να γίνονται επειδή κάποιος δεν ήταν συνδεδεμένος, αλλά άμα είναι κάποιος συνδεδεμένος στη θέση του, δεν πρόκειται να συμβεί οτιδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, καμία ανησυχία, όλα υπό έλεγχο και ο Θεός βοηθός. Όχι, ο Θεός δεν χρειάζεται να βοηθήσει. Οι πιλότοι βοηθούσαν, η τεχνολογία βοηθάνε. Το αεροπλάνο είναι πολύ ασφαλές μέσον, γι' αυτό επειδή είναι και περίοδος διακοπών, λέω στους συμπολίτες μας, πετάξτε άφοβα, θα πάτε να απολαύσετε διακοπές σας χωρίς κανέναν κίνδυνο. Με μικροεπισόδια σαν αυτά δεν μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια πτήσεων. Εξού και ο πιλότος, όπως σας είπα, συνέχισε την πτήση του κανονικά. Αν υπήρχε κίνδυνο στην ασφάλεια του αεροπλάνου του, υπήρχαν πολλά αεροδρόμια στην περιοχή που ήταν, θα μπορούσε να κάνει έναν emergency landing, μια προσγείωση, επίγουσα προσγείωση, αλλά δεν το έκανε, που σημαίνει ότι δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος σε εκείνη τη πτήση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Πέτρου.